να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλεί τα μέλη του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας η Εμπορική Ανανέωση με ανοιχτή επιστολή των συμβούλων της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, Ρούπα Ιωάννη και Παναγιώτη Γουρδούπη, τονίζοντας πως χάθηκαν 2 μήνες λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σίγουρα περάσαμε ένα τετράμινο που ασχολήθηκαν τα περισσότερα μέλη με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Συνεπώς έμειναν πίσω κάποια θέματα που αφορούν το εμπόριο και εμείς ως αντιπολίτευση μέσα στον Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου οφείλουμε να τα αναδείξουμε. Οφείλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που ουσιαστικά ταλανίζουν το εμπόριο αυτές τις ημέρες. Πιέζεται οικονομικά, πιέζεται πληθωριστικά. Συνεπώς πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος να λάβει μέτρα για τη στήριξη του τοπικού εμπορίου. Σημαντικά ζητήματα του χώρου καρκινοβατούν και απαιτούν άμεση ενεργοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί αφορούν εκατοντάδες μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ρούπα. Εμείς αυτή τη στιγμή προτείνουμε μέτρα που σχετίζονται με επαφές με κυβερνητικά στελέχη για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρας όλες αυτές τις διαδικασίες που μπαίνουν οι επιχειρήσεις στο τελευταίο διάστημα, η διασύνδεση των POS, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία για μας. Θα πρέπει να ελέγξουμε όλα τα μηχανήματα POS που έχουμε στα καταστήματά μας για να μπορέσουμε να τα ταιριάξουμε με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Το περιθώριο που μας δόθηκε είναι περίπου 10 ημέρες μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι η δουλειά μας αυξάνεται κατακόρυφα. Ως προς τις εργασίες που θα πρέπει να κάνουμε για την μετάβαση για την ψηφιακή μας μετάβαση. Από εκεί και πέρα, το θέμα της Εργάνη, η οποία μας απασχολεί όλους, θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο μόνιμα σε κάθε επιχείρηση το οποίο θα ασχολείται με τις αναπροσαρμογές των ωραρίων. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων. Η αδιαφορία του Προεδρείου για τα προβλήματα που ταλανίζουν το πατρινό εμπόριο είναι πλέον εμφανής και ο ρόλος μας ως συλλογικό όργανο είναι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πατρινών εμπόρων, επισημαίνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης στον τοπικό σύλλογο. Είναι βασικά θέματα τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη συζητηθεί. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα μείνουμε στο παρελθόν. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Θέλουμε να μπουν στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου όλα αυτά τα θέματα και να δοθούν λύσεις προς όφελος των πατρινών εμπόρων. Καθυστερεί η διοίκηση να επιληφθεί επί αυτών των θεμάτων? Σίγουρα στα τελευταία 2 Διοικητικά Συμβούλια δεν υπήρχε κανένα θέμα ουσιαστικό που να αφορούσε τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των τοπικών επιχειρήσεων. Εμείς θα επιμένουμε και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.